στο γήπεδο της Ελιάς είναι η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα νέων της Football League, η ομάδα K19 τη Ροδότου υποδέχεται την αντίστοιχη του ΑΟΧ Κισαμικού. Κριτική μονομαχία K19 τη Ροδότου που θέλει τη νίκη απέναντι στους Χανιώτες. Πρώτα λεπτά της αναμέτρησης θα γίνει η βαθιά παλιά στην Τρίτη Μερκούρη. Πολύ δυνατά θα κερδίσει ο Μερκούρη στον Γκίνι μπάλα. Θα μπει ωραία. Ο Γκίνι θα σουτάρει. Τραχύλης με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει. Νέα προσπάθεια. Ένα μακρινό σουτ out από τον Γκίνι. Κόρνερ τώρα για την ομάδα των Χανίων. Θα γίνει κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Ροδότου. Ξανά ο Ηρόδοτος στο προσκήνιο. Ο Γκίνι θα περάσει ωραία. Θα κάνει το σουτ. Ο Τραχύλης δεν ανησυχεί. Δεν είναι καλό το διώξιμο και τώρα έχει την ευκαιρία εδώ η ομάδα των Χανίων. Θα γίνει από κοντά το σουτ. Το Πλευρυτάκης κόρνερ. Δεύτερο ημίχρονο. Θα περάσει μπάλα. Πλευρυτάκης εντυπωσιακά. Νέα προσπάθεια out. Μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτς. Ευκαιρία εδώ για τον Ηρόδοτο. Ο Κορνάρος, ο Τραχύλης θα μπλοκάρει. Ο Κορνάρος θα επιχείρησε αυτό το foul out. Το 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κορνάρος πάνω από την μπάλα και ο Γκίνι με ωραία εκτέλεση θα γράψει το Ηρόδοτος ΑΟΧ Κισαμικός. 1-0 για τις ομάδες K19. Ωραία, ο Κορνάρος πέρασε πάνω από την μπάλα και ο Γκίνι την έστειλε στα δίχτυα. 1-0. 90 λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ από τον Γκίνι. Δεν είναι καλή απομάκρυνση και ο Αρχοντάκης από κοντά θα διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας K19 τη Ροδότου. Στην εκπνοή της αναμέτρησης ο Ηρόδοτος κλειδώνει το τρίποντο με σκόρερ τον Αρχοντάκη. 2-0 πανηγυρισμοί με τον προπονητή Λευτέρη Κορνάρο και τους αναπληρωματικούς και τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Ο Ηρόδοτος βέβαια είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή δηλαδή του παιχνιδιού. Εμείς πιστεύω ότι αμυνθήκαμε καλά σε σχέση με κάποια άλλα παιχνίδια, δηλαδή το αμυντικό μας κομμάτι πάει γενικά πάρα πολύ καλά. Στο επιθετικό κομμάτι είμαστε πάρα πολύ κακοί, δεν κρατήσαμε μπάλα. Και στο τέλος φάνηκε να μένουμε και λίγο από δυνάμεις. Καταρχάς πριν από οτιδήποτε να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα, τα υπόλοιπα τα φτιάχνουμε εμείς. Σήμερα ήταν το πρώτο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής, της νέας χρονιάς. Η αλήθεια είναι ότι προερχόμασταν από δύο αποτελέσματα, από δύο παιχνίδια μάλλον, που κατά την άποψή μου ήμασταν αρκετά καλοί και ανταγωνιστικοί και ήταν μεγάλο στοίχημα για μας το να κρατήσουμε τον ίδιο ρυθμό. Σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν παρουσιάσαμε εικόνα προηγούμενων παιχνιδιών και αυτό που είχαμε προετοιμάσει όλες αυτές τις μέρες. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα από τα αποδυτήρια, συζητήσαμε τα προβλήματα που είχαν προκύψει και νομίζω ότι τα παιδιά έδωσαν μια πολύ καλή προσπάθεια. Βγάλαν περισσότερη ταχύτητα και περισσότερη ενέργεια και έτσι έστω και δύσκολα ήρθε αυτή η νίκη που για μας δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από την επιβράβευση των παιδιών. Καλή συνέχεια στον Κισαμικό, καλή επιστροφή στα Χανιά και εμείς απλά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω χαρακτήρια στην αντίπαλη ομάδα και της εύχομαι καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Και θέλω να πω ότι επίσης το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν πολύ καλύτερο από εμάς και φάνηκε και λόγω του αποτελέσματος. Εύχομαι καλή συνέχεια στα παιδιά με υγεία. Είμαστε σίγουρα πολύ ικανοποιημένοι με την νίκη. Είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα και στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο και τα αποτελέσματα και γενικά ο τρόπος που δουλεύαμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή καθημερινά ο καθένας δίνει το 100% του, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φαίνεται και τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγωνιστικών. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θέλουμε η αλήθεια να παίρνουμε αποτελέσματα και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που πετύχαμε σήμερα. Αξίζει ξεχωριστά στον καθένα συγχαρητήρια και πολλά μπράβο. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θέλουμε πάλι να παρουσιαστούμε 100% έτοιμοι.